Πω, παιδιά, αυτό δεν βλέπετε με τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει ωραίες γωνίες όμως. Υπάρχουν εδώ μέσα σαν τόσκυλα. Ευτυχώς μόνο τρεις. Ή κάνω λάθος. Πόσοι είστε. Πόσοι είστε. Λοιπόν, ρε σοβαρά, από το Σάντος τι είδατε. Παλάρα. Λοιπόν, ασφαλίτη, εδώ πέρα ο άλλος παίρνει βαριά ναρκωτικά. Παίρνει βαριά. Και μ' αρέσει που χαρήκατε όλοι σε αυτή την πόλη με την Πορτογαλία. Επειδή το πήρε με την Πορτογαλία. Με δύο ήττες και τρεις ισοπαλίες. Δεν υπάρχει αυτό. Και βασικά ήταν κότσο Ρονάλντο, όχι ο Σάντος. Ποιος είναι αυτός. Σήκωσε χέρι, μπράβο. Σε πλήρωσε. Καλά και άλλους, στοιχηματικά εντάξει. Στοιχηματικά εντάξει. Δήμητρα, είσαι σερβιτόρα. Σαν ασφαλίτσα κοιτάζε. Λοιπόν, κανονικά, ποιοι είναι εδώ σαν τόσκυλα τώρα, χέρια ψηλά. Μην τρέπεστε ρε εσείς, δεν γίνεται ρε εσείς. Ένας, δύο, τρολάβουν και αργιανοί, άρα σημαίνει αργιανοί. Να κάνε καλέ, πάω, φτσίδες εννοώ. Τέσσερις, τέσσερα άτομα. Επάνω, επάνω. Πέντε, έξι, εφτά, ο άλλος ντρέπεται, κρύβεται. Οκτώ, οκτώ άτομα. Εννιά, δέκα, έντεκα. Ντρέπεστε σιγά σιγά, ε. Σιγά σιγά. Λοιπόν, θα ήθελες να γυρίσεις τώρα σαν να στο πάω. Ναι. Ναι. Χωρίς, χωρίς τα δραματιά του. Ένα χειροκρότημα για τη Μαρία. Και αν πετάξει και κουφάν, έξτρα χειροκρότημα. Μαρία Λαφτσίδου, απόφυτος των σχολών Βουτσινάς. Εσύ, με 5 ευρώ κι άλλο. Κάθε φίλο, πάνε στο φίλο. 20 ευρώ χορό. Μαρία, κάτω να χωρώ με 25 ευρώ. Για ποιον? Για το παλικάρι, αυτός ήθελε για γκόμενα, για γαμπρός. Εδώ, αυτός εδώ, εδώ, κοίτα, μην αλλάζεις. Μην αλλάζεις. Αυτός εδώ πέρα στη γωνή. Και ένα σάντουιτς όμως, ε. Όχι μόνο 20 ευρώ. Μαρία, έλα, πες. Το ταρίφα, ρε, θυμάσαι. Ποιο? Το ταρίφα, ρε. Ποιο ταρίφα. Έλα, ρε, παλιά. Τηλέφωνο που θα κάνει το ταρίφα που είχα πάρει. Ναι, σε τι φάση όμως που είσαι. Σα σου γιατί κατάνε και τα μαλλιά από εδώ. Πάμε, λέγε. Α, ναι, κάτι είχες που έτσι κάνει, πες τη φάση. Α, ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, ποιο είναι, αυτό έχει δώρο ποτό ή μπύρα. Ηρεμήστε, σκεφτείτε. Ποιο είναι το πιο ακριβό ψυχολογικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Όχι, ο Παπαδόπουλος, όχι. Θα πείτε ότι είναι στημένο. Τον Παπαδόπουλο τον έχω αφήσει στη Σύφνο. Πρώτη μέρα διακοπές στη Σύφνο μαζί. Τον αφήνω σε ένα μπαράκι. Πάω σε ένα πιο κάτω, στο στενό στη χώρα, για να τον κατευθύνω από την Αθήνα. Γυρίζω σε μισή ώρα. Και βλέπω ένα μαγαζί, 200 άτομα, να λένε όλοι «Γεια σου ρε Σαλόνικα, γεια σου ρε Παναγιώτη». Τι έκανε, κρύβασε όλο το μαγαζί. Χάλια, γκολ, λιώμα. Άρε, πάρε. Ποιο είναι, έχει δώρο ποτό ή μπύρα, το πιο ακριβό ψυχολογικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Ρε εσείς λίγο να είστε ευκλήρυντες. Ποιος? Κουκόκκινος. Όχι. Δεν είπα πρόβλημα γενικά, ψυχολογικό είπα. Αν δώσω στοιχείο και βοηθήσω, θα πατήσουν 200 άτομα εδώ μέσα. Ποιος? Μπερμπάτοφ. Όχι κίνησης. Ψυχολογικό είπα, δε. Λαϊνί. 800 χιλιάρικα στοιχίζει. Αφανασιάδης. Ποιος θα είπε πρώτος, Κλάους. Ποιος θα είπε, σήκωσε χέρι. Εσύ. Ποτό ή πήρα στο παλικάρι εκεί. Ποτό ή πήρα στο παλικάρι εκεί ο Κλάους. Ψυχολογικό πρόβλημα, 800 χιλιάρικα για να ανεβάζει στίχους Καζαντζάκη στο Facebook. Ανεβάζω εγώ και Κικίδη Μουλά και Καβάφη και Καριωτάκι και ό,τι θέλεις. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Σε περιμένω. Αλλάζεις. Ναι. Αυτό έχουμε. Το ξέχασες. Είμαι στα 52 όπως έχει ξεκινήσει το Αλτσχάιμερ. Εγώ έχω προβλήματα. Η αλήθεια είναι. Ήρθα από τη Βουλγαρία. Λογικά ξεκίνησα. Φλάση. Αστράγαλο.
Μέση και σνόμπ. Είμαι σνόμπ. Φίστας πού είναι? Εδώ είναι. Δεν πάω χωρίς το φίστα πουθενά. Μέσο σε. Μέσο σε. Η γυναίκα μου η Βουλγάρα, καριόλα μεγάλη, είπε της Θεσσαλονικής χωριά της. Αλλά τέτοιοι μαλάκες προσωπολάτρες είστε. Περπάτα, φίλε, περπάτα, τσιγανή, σε περπάτα. Άμα το πάρε, να βγαίνεις, το κάθε μάρα, το πάρε, σε πίσω πάρε. Πάω το σαλίδι λίγο να το δούμε, λίγο να μορφύνει λίγο η αυτή. Να μην κάνω ωραίο άντρα εδώ, γιατί εδώ στη σκηνή οι άντρες είναι άσχημοι. Πέτα λίγο τον Ιβάν εκεί να δει τι έχει αυτή η πόλη. Ήρθε λοιπόν ο Μπερμπάντοφ, μας έπιασε τον κόλο, αλλά μένα αυτό που με πείραξε περισσότερο δεν ήταν ότι... Εγώ τον κοζάρισα, τον Οκτώβριο. Λέω, αυτός δεν θα παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ. Τον περιμένω. Τζόρνταν. Από εδώ το στόμα, από εδώ η μαγιά. Εδώ. Εμείς πρέπει να τον περιμένουμε και θα τον περιμένουμε. Πέρασε ο Σεπτέμβριος. Τζόρνταν, τι έγινε? Εμείς θα το περιμένουμε, διότι ο πρόεδρος δημιούργησε μια κατάσταση και θα σας πω εγώ μετά. Μετά άλλαξε η μαγιά που εδώ πήγε, από εδώ το στόμα. Πήγε ο Οκτώβριος. Η Βουλγάρα δεν ήρθε. Ο Μπερμπάντοφ λοιπόν έρχεται να δείξει στον Παοξή, σε μένα που κρίνω, σε εσάς, ότι οι Παοξίδες είστε προσωπολάτρες. Αυτό που λέτε δηλαδή, ο Παοκ πάνω απ' όλα είναι μια παπαριά. Βάλατε το Ζαγοράκι πάνω απ' όλα. Βάλατε τον Γκαρσία πάνω απ' όλα. Βάλατε τον Μπερμπάντοφ πάνω απ' όλα. Το Τσαβέλα το βάλατε πάνω απ' όλα. Ετοιμαστείτε. Παίζει Αστέρας Τρίπολης, που την έχουν στήσει του Θεοσεβούμενου. Τραβάει μια μπαλιά, δεν θυμάμαι ποιο σκάφ, το Γιαννιώτα. Φεύγει βολή το Γιαννιώτας και γίνει έτσι. Γίνει έτσι το μαλακισμένο, έτσι. Τρώει το δεύτερο κολοπάου, τρώει το τρίτο κολοπάου. Με σύσανε, λέει ο Θεοσεβούμενος. Με σύσανε. Σύσανε το παιχνίδι. Εγώ θα μιλήσω όταν πρέπει. Δεν μιλάει ποτέ βέβαια. Αλλά όταν έπρεπε να φάτε το Τσαβέλα τότε ως πρώτη, εσείς τον κάνατε Θεό. Γι' αυτό το Τσαβέλα εγώ τώρα τον υποστηρίζω. Γιατί τώρα ο Τσαβέλας έχει δίκιο. Γιατί έχει δίκιο ο Τσαβέλας? Γιατί δύο χρόνια όταν σας τρύπησε, όπως λέει ο Σασιάδης. Σας τρύπησε ο Τσαβέλας, 6 βαθμούς επάνω με δεύτερο τον Ολυμπιακό. Ο Μίκης Μάους, ο γιος του Σαββίδη, έβγαινε μαζί του Πάσερ Νεγκόμενος ο Τσαβέλας. Γιατί ο Μίκης Μάους, όσο λεφτά κι αν είχε, έτσι όπως ήταν σαν κουνάβι, δύσκολα θα έβγαινε σκεπτόμενα, έτσι όπως ήταν κατασκευασμένος. Του Πάσερ ο Τσαβέλας κι ένα μουνάκι, να πούμε κτλ. Και δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση. Σε δύο χρόνια παίζει μεγάλη μπάλα ο Τσαβέλας, γίνεται αρχηγός στον ΠΑΟΚ, γίνεται ο Βερβένα Γκά στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, με τον Ιβάν Σαββίδη να του τηλεφωνεί στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια. Άρα ήταν και ο Ρουφιάνος. Άμα με παίρνει με ένα τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής, ο Χόρτρος έκανε αυτά, ο Ανδρόμης. Πάει να πει ότι έχει μια σχέση ιδιαίτερη με τον μεγάλο μέτοχο, με τον ιδιοκτήτη κτλ. Δημιουργείται λοιπόν μια τέτοια κατάσταση στο ΠΑΟΚ. Η ρεπόρτερ, ο καλύτερος παίκτης, ο MVP ήταν ο Τσαβέλας. Ο MVP ήταν ο Τσαβέλας. Βγαίνει ο Τσαβέλας MVP και έρχεται η οικογένεια του ΠΑΟΚ και του κάνει 500.000. 500.000 το χρόνο συμβόλαιο για 4 χρόνια 2 εκατομμύρια. Και μετά από 1,5 χρόνο αντιλαμβάνεται ο ΠΑΟΚ ότι ο Τσαβέλας είναι παλιόπαιδο, είναι ρουφιάνος, είναι κακός ποδοσφαιριστής, είναι κακός χαρακτήρας, τρυπάει τα αποδυτήρια. Με συγχωρείτε, τα αντανακλαστικά αυτού του ανθρώπου είναι νορμάλ. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Αυτός ο άνθρωπος που από μπάλα δεν έχει ιδέα, αλλά είναι τίμιος, πληρώνει στην ώρα τους κάθε μήνα κτλ. Στο θέμα του Τσαβέλα, τι έχετε να πείτε, Νίκο? Δεν μιλάς. Εδώ είμαι. Πού? Στο θέμα του Τζαβέλα. Κολοτριπηδιές, τι να πεις. Τι να πεις, ρε. Τι είπες, ρε. Από τη στιγμή που ο κόσμος δεν μιλάει, καλά κάτσε να μας πηδάει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Πήγε κανένας από εμάς να το πιάσει σε
Ποιο να. Πώς θα ρίξει φάπες. Ο λαός σου. Ο λαός σου έριχνε με φάπες κάποτε. Τώρα πάει στο κήπεδο με σέλφι. Ναι. Εσύ ψηλό. Τι, ποιο τι. MVP ποιο τον έβγαλε. Εγώ τον έβγαλα. Το βγάλατε MVP. Λοιπόν, που κάνατε συμβόλαιο. Δεν έχει δίκιο τώρα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Ζαβέλας. Χίλια δίκιο ο Ζαβέλας. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε, τι γράφουμε, πώς κρίνουμε και να μην παρεξηγιόμαστε, ο Ζαβέλας έχει δίκιο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ το φέρνει πίσω, γιατί έχει και οικονομικά και διοικητικά και νομικά θέματα. Ο Γρόνιος εδώ μπορεί να σας πει ότι ο Ζαβέλας έχει το δίκιο με το μέρος του και θα τον υποστείτε μέχρι να πάει στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ ελεύθερος. Αυτά έχω να πω για τον Ζαβέλα, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ποιος είμαι. Η Λάρκα. Φαντάσου Μαλήμα. Αλέξη. Αλέξανδρε. Εδώ. Αλέξανδρε. Διόλης, ποιος είμαι πρώτος. Αυτός. Κέρδισες. Βλέπεις το φάλι, εδώ δεν στρίβει κατά ποιος παθεί. Πού είσαι. Πού είσαι. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Δεν κοιτάω. Χαμηλά δεν μπορώ. Εδώ. Τι κάνεις. Τι ήταν. Χωρίς εδώ. Φιλαρά, καλά είσαι. Κάτι ουρολογικά είσαι. Ναι. Πάνω στον πάπα. Άθος. Άγιος. Καλός άνθρωπος. Να είναι καλά. Χρυσός άνθρωπος. Χίλια χρόνια. Έχεις πρόβλημα κινητικό. Όχι, έτσι με χρόνια. Σε κοντρόλ έτσι ξέρεις. Τρία μέτρα μπροστά, πας δύο πίσω. Αλλά ηρεμό το παιχνίδι. Ναι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που είναι 21 ψυχοπαθής και ένα πρέπει να το ηρεμεί. Εγώ ήρθα από τη Βουλγαρία, ψάχνω κανένα κολόμπορο να βρω. Η Βουλγάρα είναι απάνω. Πονά τα πόδια μου. Στάπε η γυναίκα σου. Σε αυτούς μην έρχεσαι. Χωριό είναι Θεσσαλονίκη. Δεν μόνο τους καράβλακους τώρα. Γυναίκα μου από το Σαντάνς με τον Αθήνα μας είσαι τώρα. Έλα σε μένα στην Κατερίνα που κάνει και το ξενοδοχείο. Μια χαρά. Έχει σάουνα το ξενοδοχείο. Τα πάντα. Έχουν και αθλητικά. Ω, έλα εκεί. Του φάγα του μαλάκα 2 εκατομμύρια. Συρροκοτάνε Αργενία, κλασική φάτσα Αργιανού. Με γυαλί ψιλοσοφιστικέ. Αργιανός, κάνε τώρα. Με το μαλάκα του φάγα 2 εκατομμύρια. Α, θα τσι κάνε. Εσύ πόσο τον έφαγες. Όχι δύο, πιο λίγα τα καλά είναι. Ποιες και εθνική. Έχω ομάδα εθνική και αρχηγός. Έδωσες τίποτα. Τρέλα πουλάω, μαλλί ξανθώ. Εγώ μια μέρα χάλασε η Πάρτ λέει. Κάτσε να στρίψω λίγο παιχνίδι. Χάλασε η Πάρτ λέει μέχρι σαν το σιδηρόπεδο. Και μου τη φέρανε οι παροξίδες. Μέχρι την τούτα. Έτσι μου τη φέρανε οι μαλάκες. Σε θυμάμαι ρε Μπαγκάσα. Σε θυμάμαι ρε μαλάκες. Περιμένω να παίξω πάλι μου. Σε θυμάμαι ρε Μπαγκάσα που είχες πει. Πού είσαι. Εδώ είμαι εδώ. Που είχες πει στην υποδοχή στην Τούμπα τότε. Είστε αδέρφια μου, θα πολεμάω για εσάς. Εσύ πώς την πιάσεις, την πονείς αλλιώματα. Μια χαρά. Ήρθε η δικιά μου από την Κύπρο. Τα παίρνεις. Το εννοείται κανονικά. Τρέχω με τα παιδιά εκεί χαλαρά. Και μάλλον όχι, σήμερα μας γάμισε. Μας βάζει φίλε έτσι. Ναι. Έχω ένα καλό βελονιστή. Γιατρό, το Πανιώτη, το ξέρεις. Πανιώτης. Αυτό τον ακούω, πού είναι ο Πανιώτης. Ναι, εδώ κάπου κάθε να το βλέπεις. Πίσω από τον ουλί. Να σε πάω εγώ. Ταχύτητες βελτιώνεις. Έλα ρε Πανιώτη. Γιατρέ, βελτιώνεις ταχύτητες. Μέση. Με την κοπέλα που είναι απέναντι είχα βελτιώσει ταχύτητες. Αφιέρα, βελτιώνεις. Θα πάμε στον Πανιώτη. Κανένας οπαδός της Λίντς είναι εδώ μέσα. Ορθοπαιδικό ποιον έχεις. Το Παπακώστα. Καλώς. Μανώλη. Εγχειρίζει. Έχεις προσέξει κάτι. Έρχεται το Ζαγοράκι στον πάρο. Όχι, γονατά, έχεις καλά γονατά. Γονατά, ρε, να γυρίσει. Γονατά και. Μανώλης, πώς τα λένε αυτά, ρε. Ισχύα, ρε, μαλάκα. Ισχύα. Καταρχήν, να σου κάνω μια ερώτηση. Τα πλέξα μόνο μαζί. Μπορώ να στέκομαι πάνω σου. Εντάξει, όχι, σαν τρόπο. Μια χαρά. Εντάξει, ναι. Γονατά, έχεις καλά, καλά γονατά. Ο Μανώλης ο Πακώστας. Τι θέλω να σου πω. Ναι, πες μου. Έρχεται το Ζαγοράκι στον πάρο πρόεδρο. Ποιον πήρε πρώτον. Ποιο πήρε πρώτον. Ποια ήταν η πρώτη αγορά του Ζαγοράκι στο πάρο από άλλη ομάδα.
Η πρώτη αγορά, όχι μεταγραφή, ποιο? Δεν είναι παίκτης, ποιο παίκτη. Θοδωρή Ελευθεριάδη. Ναι. Από Ακαδημίες του Ηρακλή. Ναι, ναι. Ποιο παίρνει το πάω τώρα γιατρό. Ποιο παίρνει γιατρό. Παπακώστα. Ναι, καλώς. Από τον Ηρακλή 4 χρόνια. Ναι. Παίρνει τώρα μοντέλο το Λάμπρου. Η επόμενη κολεξιόν του ΠΑΟΚ θα είναι όλοι Λάζαρος Λάμπρου. Όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέρμα ο Τσιόλης. Τέρμα ο Τσιόλης. Οφείλουμε να ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Τεράστιο ευχαριστώ. Ε? Και ειδικά εσύ. Ναι. Και ειδικά εσύ. Κοίταξε, μια φορά παίζουμε με την ΑΕΚ και κάνω μια σέντρα. Δεν θυμάμαι πίσω ήταν από αριστερά. Και μου είχε την μπάλα εδώ. Πάω να την κάνω με τη μία. Πιάνετε το ισχύο μου. Πιάνετε το ισχύο μου. Πιάνετε το ισχύο μου. Χτυπάει και ένα αυγενικό παλιό εδώ. Πάνω πάλι 4 μέτρα, όπως στη σειρά 4. Τι τους έκανα τους μπαλάκες. Ξέρεις τι τους έκανα. Αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Το καμημένο, το χόρτο φταίει, το καμημένο, το χόρτο φταίει. Πάω μετά και ακούω αυτό το μαλάκα το ραπτόπινο. Ήταν με ένα κάγκουρα και κάναμε. Του λέει ο μαλάκας, λέει ο Βούλγαρος, που πήρε γαμπάρι όπου στο φάλακρος εκεί πέρα. Έκανε, λέει, τέτοιο πράγμα, λέει, πιάστηκε η μέση, λέει, το γόνατο και τα λοιπά. Με στήριξε, λέει, ο Κάμπρας, ξέρεις τι είπε. Φύγει το χορτό, φύγει το χορτό, θα το δεις. Πέρασε Οκτώβριος, πέρασε Νοέμβριος, πέρασε Δεκέμβριος. Το χορτό εκεί. Το χορτό εκεί. Μου φάγαν μαλάκα 2 εκατομμύρια, να είναι καλά. Και μετά, ξέρεις τι έγινε. Να δω τα πιαν το, πούν τώρα δυο μπράβοι του μαλάκα. Μαλάκα σε μένα ποδοσφαιρικά, καλός άνθρωπος. Α, όχι. Μαλάκας ποδοσφαιρικά, όχι ότι ο άνθρωπος έχει τώρα στην ιδιορώσεις να σπάσουν τα πόδια και εγώ δεν... Εγώ πάλι θυμάμαι εκείνο το πενάλ που βάρεσες ρε Άκη μέσα στο Καφτατζόγλι. Ναι ρε φίλε. Τι ωραίο ήταν εκείνο το πενάλ. Ναι ρε φίλε. Είχε κλείσει ο ένας μου ουρητήρας εκεί. Είχε κλείσει ο ένας μου ουρητήρας. Έπεσε ο Περνής σε αργή κίνηση και το έπεσε. Ο δεξιός μου ουρητήρας έκλεισε ρε μάλακα. 8 μήνες κορτιζόνι. 8 μήνες κορτιζόνι έφαγα για να τον ανοίξω. Κατάλαβες έτσι. Βοήθαμε λοιπόν. Στη Μάντσεστερ τώρα γιατί πήγες να κάνεις το πωλήσεις. Τι κάνεις. Για να γράψει ο Βασιλόπουλος με τον Κόλκα ότι μετά τον Μπαμ, ο μεγάλος Περπάτοφ, πήγε στη Μάντσεστερ United. Έλεγα γέλια. Θα ζηλέψει ο Μπούσος και θα πει. Μια μπάλα. Ναι, ο Μπούζος θα πει «Ουάου, πρώτος το είπα! Ουάου, άκουγες το ραδιόφωνο, ναι, 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 άκουγες τους μαλάκες». Εννοείται. Τι μαλάκες, απάντωστε. Άλλη πολύ τέτοια απάντωστε. Είσαι γράψει ωραίο όταν ήρθες στο μέτρο σπορ, πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Το χρυσό αγόρι της Μάντσεστερ στον πάγο. Το ακούει ο Μπέκαμ και λέει τι με χάλκο μου. Πάντως, το χρυσό αγόρι, αυτό το μικρόφωνο. Τελικά το Σαντάνσκι είναι Παρίσι μπροστά στη Θεσσαλονίκη. Είχε δίκιο. Η γυναίκα σου είχε δίκιο. Στο χουσού χωριά του. Ναι, χωριά τα ρέ και με χειροκροτάγανε. Χωριά τα ρέ. Ένα μαγαζί μου στο Μαρκής, όλοι εκεί. Οι φλοί κουφοί, όλοι. Οι βλάχοι εκεί πέρα πάνω. Έτσι. Ποιο δεν του πάω που κλείστηκε μέσα στην τουαλέτα στο Μαρκής και βαρούσε απ' έξω ο άλλο και βγήκε το γορίλα. Ο Στόχ. Μπράβο. Ναι, ναι, είχε κάνει έμετρο. Αυτόν τον παίρνω πάντα με την Κόχ. Τη Μαρίσα Κόχ. Ναι, 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 Στόχ. Λοιπόν, πάμε σε κανένα κολόπορο να πούμε τίποτα. Ε? Έχει κάτι από εδώ πίσω μαγαζάκια, τα είδες. Ναι, τα είδα. Παιδιά, φτάνουμε να παρκάρουμε. Εγώ, είχαμε πολύ νωρίς. Ήταν άπειρο και δεν είχε τίποτα. Μια κάτι, ένα σκύλος που παραπατούσε. Και έχει τρεις οίκους ανοχής. Λάμπες τεράστιες, κάνει μπάμα να βοσπίνουν. Λέει αυτός, εδώ κοντά έχει και μπουρδέλο. Είναι δυνατόν. Εντάξει. Να πω κάτι. Ε, άλλαξε το DNA του ΠΑΟΚΣΥ. Άλλαξε. Τώρα. Έχει αλλάξει. Τώρα. Αλλάξατε. Πού είναι εκείνη η καγκουριά τη δεκαετία του 80. Εκείνα τα νύχια των ΠΑΟΞΥΔΟΝ, αν τους έπιανε χωροφύλακα στον δρόμο. Νύχι με πένθος. Πήγαινες μέσα για οπλοφορία. 3 μήνες φυλακή με αναστολή. Εκείνο το κάκαβο ήταν κοτρώνα από αλάνα της Λούμπας δεκαετία του 70. Άσε το χρυσό δοντάκι του Πάτε Παναγιώτη. Τα χρυσά δοντάκια. Αράζανε τα μόσχα. Και αυτός ο ιερέας που έχουν τώρα είναι ξενέρωτος. Αράζανε, ναι. Πάει ναι, και λέει, όλοι είμαστε αδέρφια αγαπημένοι ο Παπαχρήστος. Το λέει δεν παιδιά. Καμία το Ολυμπιακό. Αν ήταν ιερέας τα δεκαετία του 80, θα έλεγε ντουρε γάβρι, σχίστε τους γαμίστε, δεν υπάρχει αυτό. Ιερέας κι άλλος δεν υπάρχει. Όπα, όχι. Εδώ τώρα δίνεις εκεί. Εντάξει. Μην κάνεις γενικεύσεις. Επαγγελματίες είναι οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το DNA του ΠΑΟΞΥ άλλαξε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι
Είχα ένα παοξί στη γειτονιά, είχε ένα Μόσκοβιτς. Το θυμάστε το Μόσκοβιτς. Εννοείται. Είχε ένα Μόσκοβιτς, φορούσε κάτι πέδιλα, χειμώνα καιρό, με άσπρες κάλτσες αμπίτας. Μισό ρα. Ποια ήταν η κλασική σαγιονάρα δεκαετία του 80. Η Μιτσούκο ρε μαλάκα. Όχι μία άλλη. Η Μιτσούκο ρε μαλάκα. Όχι. Η Μιτσούκο ρε μαλάκα. Από πει. Τι, ποια, τι, ποια, τι. Πήγασος. Α, πήγασος, ναι. Πήγασος, φίλε. Τη φρόμα για το ποδάρι 4 μήνες. Γλιστρούσε πάρα πολύ, ό,τι και να κάνεις. Πρέπει να βάζεις στάλ. 4 τόνους μπεταδίν, 2 τόνους στάλ για να καθαρίσει το ποδάρι. Εκείνο τον είχε. Εσκαφέα στο κάκα. Πήγαινε να πούμε στην τούμπα. Τα μούτρα του. Αγρίλα. Ναι. Έβλεπες γυναίκα στην τούμπα. Όχι. Εγώ είχα πάει, δηλαδή έχω πάει και στα επίσημα και 5-6 κτλ. Παιδιά δεν υπήρξε γυναίκα. Και τώρα βλέπεις αφαίρετα γυναίκες. Γίνατε παλέ. Καταδύσατε αρνιανοί. Σοβαρά. Δηλαδή. Κοιτάξτε τα μούτρα σας πριν 30 χρόνια, 35. Κάτσε πιο πίσω. Δείξε λίγο Κωστάκη τα μούτρα του. Άκουτα. Δείξτε το. Δείξτε το καλά. Δείξτε το καλά, Κώστα. Εδώ πρέπει να είναι Μπαχτσέ, Περέα, κάτι τέτοιο. Αγία Τριάδα. Δείξε τα μούτρα του Πάουξη πριν 40 χρόνια. Κοίτα, κοίτα μούτρα, μούτρα, κοίτα. Κοίτα μούτρα, να το αφήσεις το βράδυ αυτό να φύγει η ώρα τη νύχτα σε πορεία. Άκπα, καρδιακό. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι χαρούμενος, πανηγυρίζει, σοβαρά. Ναι, εγώ θυμωμένο το βλέπω. Το παιδί του, ας πούμε, να το βλέπω, το βλέπω. Αφού, εσύ είσαι χαρούμενος, δεν το βλέπω. Κάτσε, κάτσε, ναι, χαρά είναι αυτό. Η έκφραση του προσώπου. Αυτός είναι σαν να ζητάει να κυρωθεί το κορ. Κύρωσέ το, ρε. Κοιτάξτε τώρα πώς έγινε ο Παόξης. Στο γήπεδο. Όταν παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Σε όλο το γήπεδο. Να ο Παόξης ο σύγχρονος. Θα σου απαντήσεις σε λίγο. Βάλτον. Καταντήσαμε ήδη. Εγώ χωρώ για το θρύλο και τον Πειραιά. Εγώ ποτέ δεν λέω το ρήμα. Ποτέ. Δεν μπορώ να βρίσκω. Εδώ ο παπάς το λέει. Έλυσε η εκδήλωση, τέλος. Ναι. Τέλος. Γιατί γίνατε έτσι, ρε. Έχω και 2 βιβλία. Γιατί γίνατε έτσι, γιατί αλλοιωθήκατε. Γιατί εξυγχρονιστήκατε. Γιατί ζητάτε νέα τούμπα και δεν ζητάτε center forward. Γιατί. Μπορείτε να μου πείτε. Γιατί ζητάτε κάθισμα με πολυτέλεια, με την κόμενα να έρχεται να σας ανάβει το τσιγάρο, με πάρκο στο γήπεδο. Με καυσιμή στο γήπεδο. Και δεν θέλετε center forward. Γιατί, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Γιατί εκπολιτιστήκατε. Ο ΤΕΤΙΒ. Καλό, καλή απάντηση θα είπες. Ο κύριος. Ο ΤΕΤΙΒ. Ναι, καλή απάντηση. Άλλο. Εδώ γίνανε όλοι οι Αλβανοί, οι Ρώσοι, οι Αλοδαποί. Γίνανε παοξίδες και περιμέναμε μια πιο μπρουτάλ κατάσταση. Λέγε ένα σλαμά. Γιατί. Ναι, όμως να μου δώσεις μια εξήγηση. Έχουν εξευγενιστεί ακόμη και οι Αλβανοί οι παοξίδες. Ναι, οι Αλβανοί είναι... πλέον. Όταν πρώτα ήρθαν οι Αλβανοί ήταν έτσι. Κάτι αυτιά τέτοια έτσι. Τώρα είναι έτσι, φάση σέρφιξε. Τελευταία έχω ένα Αλβανό στη γειτονιά. Του λέω, πού πας ρε μαλάκα. Είσαι μαλάκα, λέει, 480 χοληστερίνη. Εγώ μαλάκα, κάνει ένα κόλλο. Ο Αλβανός έκανε κόλλο. Εστον είναι να ακούσουμε ρατσιστές. Παιδιά, όχι, ρε, παιδιά, ναι, ναι. Έχουμε εδώ μέσα παιδιά από την Αλβανία. Πού είναι. Μην κολλάτε, αν έχω κανονικά. Μην τρέπεστε, Έλληνας είναι να σε... Πού έχουμε. Πού είναι. Ναι, παιδιά, το καταλάβατε. Γεια σου, ρε παλίκα, ρε. Ναι. Δεν είναι πρώτο. Το όνομά σου. Τένις. Πώς, Τένις. Τένις Λόου, ρε φίλε, παιχταράς, μην άγει. Τένις, δες καλά. Από ποιο μέρος της Αλβανία. Τένις Επστάιν. Εδώ. Ποιο μέρος. Λέζα. Λέζα. Λέζα, όχι Τέζα. Λέζα. Γιατί έγινες πάω. Α, ναι, σωστό. Γιατί, Πιτσίνη. Λόγω παρέας. Λόγω παρέας. Η παρέα σου άλλοι Αλβανοί ή Έλληνες. Έλληνες, πήγα από το γήπεδο και κάπου. Ρε φίλε, και εσύ έπιξες με Έλληνες. Ο Αλβανός έγινε Έλληνας, έγινε ΠΑΟΚ, δεν έγινε Άρης, δεν έγινε Ηρακλής. Βλέπω και πολλούς ο Ηρακλής έκανε στα επίσημα, δεν κάνω πλάκα. Και κάτι παιδιά κυριλάτα, δεν κάνω και κοπέλες, δεν κάνω πλάκα. Δεν νομίζω. Αδερφέ, θα είχαμε σήμερα στο σόου μία Αλβανίδα,
του χρόνου. Θα σου φεύγει η μασέλα, δικηγόρο, να πέσει βιολί. Δικηγόρο του χρόνου. Αλλά τελευταία στιγμή μας αρρώστησε. Με ρωτήσω. Αλβανίδα, δικηγόρο. Το γραφείο του χρόνου, ρε παιδιά, δεν είναι δικηγορικό. Γραφείο μανεκέν είναι. Πού τις βρίσκεται εσύ, Άγγελε, σοβαρά. Δεν κάνω πάγια σοβαρά. Εγώ δεν τις βρίσκω, Άγγελε. Είμαι αδερφάς μου, τις βρίσκω. Αδερφάς μου. Αδερφάς μου. Παπαδόπουλα, την έχεις δει αυτή. Ο αδερφάς, Άγγελε. Θα φωνάζεις τα πιανά της, αγαπώ. Δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά. Έλα ρε Σλαμάντο, ας το παραμύθι τώρα. Λοιπόν, είδαμε... Λοιπόν, κάτι για τότε να. Ναι. Καταρχήν. Παιδιά, είναι πάω!